Κοιτάξτε, εντάξει, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό σύστημα της πατρίδας μας, αλλά νομίζω και για την εικόνα της πατρίδας μας στο εξωτερικό, το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν σταθεί στην ίδια μεριά, στην ίδια όχθη. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι η προσβολή δεν είναι προς τον κύριο Μητσοτάκη, είναι προς τον πρωθυπουργό της πατρίδας μας και κατά συνέπεια δεν χωρά και οποιαδήποτε συζήτηση εκ μέρους μας για όλο αυτό. Μπαίνουν μια σειρά ερωτημάτων γύρω από την συνάντηση αυτή καθ' αυτή, κατά πόσο ήταν προετοιμασμένοι αρκετά, κατά πόσο είχαν γίνει κάποιες άλλες συμφωνίες ή συνεννοήσεις, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες παραβιάστηκαν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οδηγηθήκαμε εκεί. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η εξής, κυρία Γιάμαλη. Πράγματι, η Ελλάδα έχει μια θέση διατυπωμένη, αν θέλετε, ειδικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από τότε που η Μελίνα Μερκούρη ξεκίνησε τη μεγάλη εκστρατεία επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, με στόχο την επιστροφή τους εδώ. Δεν υπάρχει συζήτηση ούτε για δανεισμό, ούτε για να χρησιμοποιήσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, αν θέλετε, για μικροκομματικούς λόγους μία ή όποια κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει προκύψει να το πετύχει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να αναπτυχθεί μία μεγάλη καμπάνια, να επιστρέψει. Νομίζω ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και σε αυτή την κατεύθυνση που είναι δώρο για εμάς. Διεθνοποιεί από μόνος του ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό και το οποίο ανοίγει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ενδιαφέρον να γίνει και ξέρω ότι εσείς εδώ στο κανάλι σας έχετε και τέτοιου είδους ευαισθησίες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πολιτιστικά αγαθά τους προηγούμενους αιώνες και τις προηγούμενες δεκαετίες εκλάπησαν από χώρες στις οποίες η Μεγάλη Βρετανία είχε απικίες και σήμερα βρίσκονται είτε στο Βρετανικό Μουσείο είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πορευθούμε γιατί και αυτή η συζήτηση του πολιτισμού, της κουλτούρας, του τρόπου με τον οποίο καταλαβαίνουμε την ιστορία μας, την νιώθουμε, την εισπράττουμε στην καθημερινότητά της, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και νομίζω ότι λείπει τα τελευταία 15 χρόνια από την πατρίδα μας η ανάπτυξη του πολιτισμού αυτή καθ' αυτή. Mm-hmm.